Ακούγομαι ή όχι, τώρα ακούγομαι. Πολύ ωραία. Να πούμε λίγα λόγια για τα κάλαντα, θα ακούσουμε σε λίγο πάρα πολύ όμορφα κάλαντα. Σε ολόκληρη την Ελλάδα, η Πειρωτική και η Νησιωτική και σε αμέτρητες παραλλαγές ανάλογα με τον τοπικό χαρακτήρα κάθε περιοχής, τα κάλαντα παραμένουν ζωντανά και αποτελούν το μοναδικό έθιμο που διατηρείται, που υφίσταται ακόμη ανέπαφο στη στεγνή, σκληρή σύγχρονη εποχή μας. Τα κάλαντα που όλοι γνωρίζουμε και σιγοτραγουδούμε στην γιορτινή περίοδο του έτους, από τα Χριστούγεννα έως και τα Θεοφάνεια, κατάγονται από τις καλένδες, τις λεγόμενες καλένδες των Ρωμαϊκών χρόνων, δηλαδή τραγούδια της πρωτοχρονιάς που γιορτάζονταν το μήνα Ιανουάριο. Αργότερα, στο Βυζάντιο διατηρήθηκαν ως έθνη και στη συνέχεια αφομοιώθηκαν από τον Χριστιανισμό, οπότε και απέκτησαν τη μορφή και το περιεχόμενο που έχουν μέχρι σήμερα και τα γνωρίζουμε κι εμείς. Όσον αφορά στη μουσική επένδυση, αυτή δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη από τη βυζαντινή μουσική, στο άκουσμα της οποίας καθένας από εμάς γαλινεύει και γεύεται ψυχική και πνευματική ανάταση. Τα τραγούδια της πρωτοχρονιάς και η βυζαντινή τέχνη συναντήθηκαν στην πόλη κατά τα βυζαντινά χρόνια, όπως είπαμε, και απέδωσαν τον πολιτιστικό καρπό των παραδοσιακών μουσικών καλάντων. Έκτοτε καθιερώθηκαν ως επιθυμικά τραγούδια του λαού, που ψάλλονται κατά τη διάρκεια του λεγόμενου 12ημέρου, δηλαδή στις μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Μέσα από τις καθαρές μελωδικές μορφές τους, αναφέρονται με γλαφυρό τρόπο στα γεγονότα των ημερών, αλλά κυρίως περιλαμβάνουν ευχές. Ευχές για υγεία, προκοπή και ευτυχία για κάθε σπιτικό, αλλά και εκφράσεις, λόγια θαυμασμού και αγάπης για την οικογένεια, για την κυρά και τον οικογένειο του σπιτιού. Πριν ξεκινήσουμε, να συστήσουμε τους μουσικούς μας. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο λοιπόν, για να σας τους παρουσιάσουμε. Πάντως έχουμε ένα πλούσιο σύνολο μουσικό, έτσι. Λοιπόν, στο ούδι έχουμε τον Αχρίσιο Πανάγου, που τον ακούσατε και πριν. Τον Βασίλη Μαρκόπουλο στην Φλογέρα και στο Νέι, τον Ιάσον Εκτενά στο Βιολί, τον Κώστα Θανασιάδη στο Κεμετζέ, που είναι η λύρα του Πόντου, τον Κώστα Κατσικογιώργο στο Λαούτο, στο Κανονάκι τον Βαγγέλη Καλίβα και τον Τάσο Δημάκο και στα Κρουστά τον Γιώργο Τζανέτο. Και αρχίζουμε με κάλαντα δωδεκανήσων, αυτή είναι η ημέρα.
Βόρειας Φράγκης 40 μέρες.
Θα συνεχίσουμε με κάλαντα πόντου κερασούντος, Χριστός Γενέθλι. Ακολουθούν κάλαντα Επίρου.